Κύριε Χαρπατίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Παπαστράτος. Η επίσκεψή μας εδώ σήμερα γίνεται με αφορμή την ετήσια έρευνα για τις Mostar Tire Companies ή αλλιώς τις πιο αξιοθαύμασες εταιρείες στην Ελλάδα. Είναι μια έρευνα την οποία κάνουμε για τρίτη χρονιά ως Fortune με την KPMG. Και ο λόγος που είμαστε εδώ είναι διότι η Παπαστράτος για ακόμη μια φορά κατάφερε στην τρίτη έκδοση της λίστας να πάει σε μια πολύ ψηλή θέση. Θα ήθελα αρχικά, ξεκινώντας την κουβέντα, να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε για αυτή τη διάκριση και φέτος. Εξαιρετικά. Πάντα θεωρούσα ότι έτσι, ήμουν τυχερός που ζω και εργάζομαι σε αυτήν την εταιρεία και κυρίως περήφανος για αυτό που είναι η εταιρεία σήμερα και για 86 χρόνια τώρα. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος να αισθάνομαι ακόμα πιο περήφανος. Η συγκεκριμένη βράβευση. Ακριβώς. Σίγουρα νομίζω ότι δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη βράβευση το γεγονός ότι η ίδια η αγορά είναι αυτή η οποία τοποθετεί τις εταιρείες σε αυτές τις θέσεις. Να πούμε εδώ ότι έχουν ψηφίσει πάνω από 1.600 στελέχη ανώτερων θέσεων, ας πούμε, από περισσότερες από 260 εταιρείες, από 9 διαφορετικούς κλάδους. Οπότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη συγκεκριμένη διάκριση. Θα ήθελα όμως εδώ να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια κριτήρια βάσει των οποίων οι εταιρείες αξιολογούνται, όπως η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, όπως η καινοτομία, όπως η οικονομική θωράκιση, ας το πούμε έτσι. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι είναι εκείνο το χαρακτηριστικό το οποίο κατέταξε την εταιρεία τόσο ψηλά και σε αυτή την ετήσια έρευνα? Θα έλεγα ότι δεν είναι ένας παράγοντας από αυτούς που αναφέρετε. Συνδυασμός. Θα έλεγα ότι η Παπαστράτος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που είναι παρούσα. Είναι παρούσα για 86 χρόνια τώρα, όχι μόνο στην οικονομία της χώρας, αλλά και στην κοινωνία. Και είναι από αυτές τις εταιρείες που αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης, ιδίως σε δύσκολες εποχές, όπως είναι η σημερινή συγκυρία για τη χώρα μας. Δηλαδή κατανοούν, αντιλαμβάνονται το χρέος που έχουν και μπορούν να ανοίγουν δρόμους και να δημιουργούν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την Ελλάδα. Και νομίζω αυτό είναι αυτό που είναι το χαρακτηριστικό της Παπαστράτος. Θα λέγαμε ότι είναι μια εταιρεία που αναλαμβάνει την ευθύνη της, δηλαδή έτσι, που έχει απέναντι στην κοινωνία και στην οικονομία. Ιδίως σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Άλλα χαρακτηριστικά σίγουρα φαντάζομαι αναφέρατε τους ανθρώπους του Παπαστράτος, σίγουρα θα παίζει ρόλο η ομάδα εδώ πέρα, δηλαδή το πώς τρέχει η εταιρεία, αλλά και η καινοτομία που έχουμε δει ότι σαν έννοια, σαν όρος είναι κάτι το οποίο προωθείται αρκετά στην Παπαστράτος, αλλά και στην Philip Morris International. Ακριβώς. Για να πάρω το σημείο που λέτε για να το χρησιμοποιήσω για το δικό μας παράδειγμα. Πρόσφατα ανακοινώσαμε την επένδυση των 300 εκατομμυρίων ευρώ που είναι για το καινούργιο, για την καινοτομία μας, για το ICOS, και η οποία συμβαίνει όπως μιλάμε σήμερα στην Παπαστράτος. Χτίζουμε καινούργια κτίρια. Μάλιστα. Έχουμε παραγγείλει τις μηχανές, οι πρώτες έρχονται τον Οκτώβριο. Ωραία. Και από το Φεβρουάριο του 2018, πολύ σύντομα, παράγουμε τα hits για το ICOS. Άρα η επένδυση είναι στις ράγες, δηλαδή. Ακριβώς. Και η πιο συνηθισμένη ερώτηση που παίρνω είναι γιατί επιλέχθηκε η Ελλάδα από τη Philip Morris International για αυτή την τεράστια επένδυση. Είναι μόλις το δεύτερο εργοστάσιο παγκοσμίως που θα παράγει αυτά τα προϊόντα. Εγώ θα το ρώταγα ξανά, πάντως και εσύ είναι συνηθισμένη ερώτηση. Οπότε πολύ ωραία, άρα σας προλαβαίνω. Και υπάρχουν 2-3 διαφορετικοί παράγοντες, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά ο κυριότερος είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και η χώρα μας έχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, παρά το δυσάρεστο γεγονός ότι πολλοί κόσμος φεύγει από τη χώρα μας. Υπάρχει εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικό ταλέντο με πολύ δυνατές δεξιότητες και προοπτικές σήμερα στη χώρα μας. Και η Παπαστράτος είναι μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο, στη Philip Morris, σε ποιότητα ανθρωπίνου δυναμικού, και είναι αυτό κάτι ένα από τους βασικούς λόγους που μας ξεχώρισε και αποφασίστηκε. Άρα το ανθρώπινο δυναμικό, και φαντάζομαι ότι μια επένδυση δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Άρα στην πραγματικότητα αυτό συμβάλλει και στο να μειωθεί το brain drain. Είναι πάνω στην καινοτομία. Είναι πάνω σε ένα καινοτομικό προϊόν. Και με αυτή την έννοια και οι παλιότεροι εργαζόμενοι και οι νέοι θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες που βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των επαγγελματικών του δυνατοτήτων. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικό. Και αυτό φαντάζομαι θα συμβάλλει και στη λειτουργία τη ίδια εταιρεία, έτσι. Βεβαίως. Εδώ εκπαιδεύουμε ανθρώπους, χτίζουμε ταλέντα για το μέλλον. Μπορεί αύριο να πάνε σε άλλες επιχειρήσεις, δεν έχει σημασία. Μπορεί να πάνε σε άλλους τομείς. Αλλά φέρνουμε σε επαφή ανθρώπους με την καινοτομία.
Μιλώντας για καινοτομία, πόσο καινοτόμο είναι και στην πράξη και ακούγεται να λέει στην ουσία μια εταιρεία σαν την Παπαστράτος με τόσα χρόνια ιστορία ότι θέλει να κόψει το τσιγάρο. Τι ακριβώς εννοείται με αυτό? Είναι γεγονός ότι το όραμα στο οποίο έχουμε δεσμευτεί, mm-hmm. ακούγεται λίγο περίεργα, ότι έχουμε δεσμευτεί να οδηγήσουμε τον κόσμο στο να απαλλαχτεί από τον καπνό του τσιγάρου, να μην υπάρχει καύση του καπνού πια. Παρ' όλα αυτά, ούτε συγκυριακό είναι, ούτε τυχαίο. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε επενδύσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και τεχνολογία για αυτά τα προϊόντα. Άρα ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, γιατί πιστεύαμε σε αυτό το όραμα. Και τώρα είμαστε ακριβώς στη συγκυρία που αυτό το προϊόν βρίσκεται στην αγορά, το πρώτο από αυτά τα προϊόντα, και η ανταπόκριση των καταναλωτών είναι εξαιρετική. Πάνω από 3 εκατομμύρια καταναλωτές ήδη στον κόσμο έχουν σταματήσει το κάπνισμα και χρησιμοποιούν το IQOS. Νομίζω ότι υπάρχει και μια διαδικασία σε εξέλιξη που αφορά και την Philip Morris International παγκοσμίως. Βλέπουμε τέτοιες εταιρείες και υπάρχουν και αρκετά παραδείγματα να λειτουργούν πλέον και σαν startups εισαγωγικά, όσον αφορά το πόσο ευέλικτες πρέπει να είναι, όσον αφορά το πόσο αλλάζουν στο εσωτερικό τους, όσον αφορά το πώς προσεγγίζουν πλέον τους καταναλωτές. Τι έχετε να μάθετε από αυτό το νέο στυλ διοίκησης, θα λέγαμε? Αυτή τη στιγμή περνάμε αυτό που πολλοί σκέφτονται, πολλοί συζητάνε και άλλοι το ζουν, περνάμε ένα τεράστιο transformation. Mm-hmm. Τα startups και ο τρόπος που λειτουργούν με το lean methodology είναι κάτι που το κοιτάμε προσεκτικά και προσπαθούμε να ενσωματώσει σε στοιχεία από την κουλτούρα αυτή. Προφανώς να αναμορφώσουμε την εταιρεία, να τη μεταμορφώσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε σε έναν τελείως νέο κόσμο. Σκεφτείτε ότι αυτό το transformation που περνάμε αφορά το προϊόν, mm-hmm. άρα μιλάμε καινούργια γκάμα προϊόντων με electronics που έχουν πολύ έντονο customer care. Υπάρχει transformation εξωτερικό, mm-hmm. με την έννοια εκτός εταιρείας, με την έννοια ότι πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτά τα προϊόντα. Και περνάμε και την ίδια στιγμή ένα εσωτερικό transformation. Στις διαδικασίες, στις λειτουργίες, φαντάζομαι. Και κυρίως στην κουλτούρα. Στην κουλτούρα. Την κουλτούρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την καταπληκτική καινοτομία. Μάλιστα. Βάζουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι δύσκολο, αλλά είναι εξαιρετικό. Είναι ένας από τους λόγους που αισθάνομαι τόσο χαρούμενος και περήφανος. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο γενικότερα, τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να γίνει στην πράξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και από το εξωτερικό, αλλά και φυσικά από εταιρείες που είναι ήδη στην Ελλάδα. Διότι ο Παπαστράτος είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι να επενδύσουν ήδη σε εταιρείες που είναι ήδη εδώ, έτσι, πριν έρθουν άλλα κεφάλαια. Για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για να το πω διαφορετικά, όχι τι πιστεύω εγώ, mm-hmm. είναι να πιστέψει ο καθένας από εμάς και συνολικά και όλοι μαζί στις δυνατότητες της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Και ο καθένας από εκεί που στέκεται, αυτοί που κυβερνούν δημιουργώντας κατάλληλες προϋποθέσεις, κυρίως το νομοθετικό κομμάτι, στο κομμάτι της γραφειοκρατίας, και ο πολίτης με ευθύνη να μην εξαπατά την εφορία και οι επιχειρήσεις από τη μεριά τους να τολμούν, να επενδύουν, να υποστηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να κινήσουμε τη χώρα μας και την οικονομία προς την κατεύθυνση που πρέπει. Για μένα αυτή είναι η μοναδική λύση, αλλά πρέπει να πιστέψουμε πρώτα. Αυτό μου λείπει εμένα. Και το πίστη παράδειγμα, δηλαδή αρχικά, έτσι. Αρχικά πίστη και να βάλουμε ο καθένας τον εαυτό μας, mm-hmm. αναλαμβάνοντας ο καθένας τη δική του ευθύνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό, στην ουσία, αυτό κάνει ο Παπαστράτος. Δεν περιμένει κάποιον άλλον. Εμείς ανακοινώσαμε την επένδυση πριν το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Ναι, σίγουρα ήταν μια απόφαση η οποία ήταν σημαντική υπό εκείνες τις συνθήκες. Σωστά. Πιστεύουμε στη χώρα και κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Ποιοι είναι οι επόμενοι άμεσοι στόχοι της εταιρείας? Οι επόμενοι στόχοι είναι περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργούμε περισσότερες δουλειές, να φέρνουμε μεγαλύτερη καινοτομία, έτσι ώστε να είμαστε στην Ελλάδα και για άλλα 86 χρόνια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ.